Το πρώτο θέμα που έχουμε αφορά την έκθεση. Γνωρίζετε καλά ότι διοργανώνουμε φέτος την 20η έκθεση Καβάλα Expo 2012. Έχουμε γενέθλια δηλαδή 20 χρόνια. Είναι μια έκθεση η οποία νομίζω ότι η χρονιά, μάλλον η φετινή, είναι σταθμός για μας. Και είναι σταθμός διότι το επιμελητήριο κατάφερε μια έκθεση την οποία την πήραμε από το φουαγέ της Νομαρχίας με ένα πρόγραμμα Interreg που συμμετείχαμε πριν από 20 χρόνια και φυσικά με το όραμα του Απόστολου Μαρτύρη καταφέραμε εμείς όλοι μαζί να την κάνουμε μια έκθεση θεσμό για όλη την περιοχή και όλη την περιφέρεια. Και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι εκτός το ότι έχει διάρκεια 20 ετών, καταφέραμε να την κάνουμε και διεθνή, βαλκανική θα έλεγα, αφού εδώ και 4-5 χρόνια έχουμε συμμετοχές και από άλλες χώρες και σαν περίπτερα αλλά και πάρα πολλούς επισκέπτες. Φέτος ομολογώ δεν περίμενα ότι θα έχουμε τέτοια ζήτηση για τα περίπτερα. Μείναν αρκετοί εκθέτες εκτός και όχι μόνο από την Καβάλα και από άλλες περιοχές. Μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούμε να συμπτύξουμε περίπτερα για να βγάλουμε ακόμα 1-2 περίπτερα για να έρθουν καινούργιοι εκθέτες. Υπάρχει πολλή συμμετοχή κυρίως από την Καβάλα, αλλά έχουμε και συμμετοχές από όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειάς μας, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χαλκιδική, από την Κόρυθα, από την Αρκαδία, από τα Γιάννενα, από την Αθήνα. Έχουμε επίσης περίπτερα τα οποία είναι ξένων χωρών. Συμμετέχει επίσημα ο Δήμος Σαψούντος μαζί με το επιμελητήριο Σαψούντος με ξεχωριστό περίπτερο. Το επιμελητήριο του Γιάμπολ, τα επιμελητήρια του Λέσκοβατς και Βοηβοντίνα της Σερβίας, ο Εθνικός Οργανισμός Κύπρου. Θα υπάρχει επίσημη αποστολή από την Αρμενία. Όλες αυτές οι συμμετοχές θα σας πω ότι θα έχουν και αποστολές. Η μεγαλύτερη δε όλων θα είναι η αποστολή από την Σερβία που περιμένουμε περίπου 60 άτομα, όπου μάλλον θα έχουμε και έναν δήμαρχο επικεφαλής, εκτός από τους προέδρους των επιμελητηρίων, όπου θα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο δήμαρχος του Βράνια, θα έχουμε μια συνάντηση και με το Δήμο Καβάλα στην ίδιο Σάββατο την Κυριακή, νομίζω το Σάββατο, το Σάββατο μεσημέρι. Οι εργασίες προχωρούν κανονικά, ήδη είμαστε στα τελειώματα, ενώ τις εργασίες για τη λειτουργικότητα του κτηρίου, η ψήξη, ο ηλεκτρισμός, τα ηλεκτρονικά, τα ξυλουργικά, τα οποία χρειάζονται, πιστεύω αύριο θα είναι έτοιμα. Έχουμε ένα ραντεβού αύριο 2 η ώρα να κάνουμε μια πρόβα generale για να δούμε πώς λειτουργούν φωτισμός, κλιματισμός και όλα αυτά. Και κάποιοι εκθέτες βέβαια από αύριο θα αρχίσουν σιγά σιγά να στείλουν. Ήδη ξεκινήσουν. Α, ωραία, ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, τα εγγένεια είναι στις 8 η ώρα την Παρασκευή. Είχε γίνει μια προσυνεννόηση να έρθει κάποιος από το οικονομικό επιτελείο για τα εγγένεια. Επικοινωνήσαμε και με το οικονομικό επιτελείο αλλά και με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τελικά κληρώθηκε να έρθει ο κύριος Σκορδάς, ο οποίος σήμερα μας ανακοίνωσε ότι επειδή είναι το τριήμερο κατά το οποίο γίνονται οι τελευταίες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, είναι αδύνατο να λείπει από την Αθήνα. Και τα εγγένεια θα τα κάνει ο Υφυπουργός Εργασίας, ο δικός μας ο βουλευτής, ο Νίκος Παγιωτόπουλος. Πάντοτε έχουμε έναν υπουργό που μας κάνει τα εγγένεια. Πέρσι είχαμε τον κύριο Τιμοσίδη, παλαιότερα τον κύριο Τσακλίδη, τον κύριο Καλατζή. Κάποιον είχαμε να μας κάνει τα εγγένεια. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Θέλω να είστε όλοι εκεί την Παρασκευή και το βράδυ για τους ξένους. Θα έχουμε ένα κοκτέιλ, ας πούμε, στο Roof Garden του Γαλαξία, γιατί θα είναι και αρκετή. Να σας πω δε ότι αύριο, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο Σύλλογος Υδραυλικών, το Σωματείο Υδραυλικών, συγγνώμη, έχει μια συνάντηση πανελλήνια, θα γίνει εδώ στο επιμελητήριο, θα έρθουν και αυτοί φυσικά στην έκθεση και στα εγγένεια και τις επόμενες μέρες. Την Κυριακή το απόγευμα έχουμε, το πρωί, η Κυριακή το πρωί έχουμε την περιφερειακή συνάντηση των Ομοσπονδιών που θα γίνει και αυτή στο επιμελητήριο. Το Σάββατο το πρωί έχουμε ένα πρόγραμμα του C-Trade, το οποίο συμμετέχει το επιμελητήριο
κάποιες συναντήσεις B2B που θα γίνουν στο χώρο της έκθεσης και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι θα φέρουν και κόσμο στην έκθεση, αλλά νομίζω, ορίστε, και στην πόλη βέβαια, θα είναι έτσι όπως το υπολογίζουμε, γύρω στα 300 άτομα. Και η Τρόικα είπε τάχα μου ότι δεν μπορούν να γίνουν ειδικές οικονομικές ζώνες. Έγινε μια ιστορία, παρόλα αυτά όμως το θέμα προχωράει. Εγώ μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα που είναι υπεύθυνος για αυτά, τον κύριο Σελέκο που το φέραμε και εδώ αν θυμάστε, ο οποίος μου είπε ότι υπάρχει εντολή από τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να προχωρήσει το θέμα των ειδικών οικονομικών ζωνών. Και βέβαια αυτό το οποίο μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση και θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι παιχνίδι παίζεται, μας είναι μια πρόσκληση για την Δευτέρα το απόγευμα, όπου το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ Θράκης μαζί με το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα των ΕΟΣ σε μια αίθουσα στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου και θα μιλήσει και μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης. Εμείς, επιμελητήρια, τεστ 5-6, πόσα είμαστε, παρακαλάμε, εν πάση περιπτώσει ζητάμε να κάνουμε μια συνάντηση, να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, να έρθει εδώ έστω για τα εγγένεια της έκθεσής μας, και ο κ. Χατζηδάκης πηγαίνει σε μια ομιλία που κάνει ένας ιδιωτικός φορέας, ο οποίος βεβαίως προασπίζει κάποια ιδιωτικά συμφέροντα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε παρήγνωση όλοι μας, ό,τι ακούτε, τι διαβάζετε, οι περισσότεροι βέβαια μου το στέλνετε και σας ευχαριστώ. Πρόσφατα είχε στην Καθημερινή ένα άρθρο για τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Το παιχνίδι δεν ξέρω πώς και τι γίνεται, αλλά μίλησα σήμερα με τον πρόεδρο της Δράμας, θα έχουμε μια συνάντηση οπωσδήποτε με τον Περιφερειάρχη κατά τη διάρκεια των εγγενείων για να δούμε τι γίνεται. Ποιος παίζει παιχνίδι και ποιος παίζει παιχνίδι στην πλάτη ποιου. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εμείς, κορόιδα και μπαλάκι, δεν θα γίνουμε κανενός. Είμαστε εδώ και να αγωνιστούμε, αλλά και για να αποτρέψουμε σχέδια κάποιων έτσι όπως πάνε να τα οργανώσουμε. Εντάξει, θα έχουμε ενημέρωση σύντομα και μπορεί να έχουμε και ξεχωριστό διοικητικό συμβούλιο έκτακτο για αυτό το θέμα, αν έχουμε εξελίξεις.